έχουμε και δύο box που θα είναι αίθουσες απομόνωσης για ύποπτα περιστατικά, αλλά είναι μέσα εξοπλισμένα με αναπνευστήρα, με monitor, με όλα τα φάρμακα διασωλήνωσης και τον εξοπλισμό, για να μπορεί να παραμείνει εκεί ένα θετικό κρούσμα αφού μέχρι να πάει σε μια μεγάλη. Η ιδιαιτερότητα του κάτι είναι ότι αυτή η θεωρία είναι καθημερινή. Είναι το μοναδικό νοσοκομείο το οποίο εφημερεύει καθημερινά, με βέβαια με διαβάθμιση. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό η ύπαρξη και μονάδων και ενίσχυση σε προσωπικό. Γι' αυτό βάζουμε τέτοια ρυθμίσματα, γιατί έχει ιδιαιτερότητα ο χώρος. Έχει μια ιδιαιτερότητα ότι μπορεί να εφημερεύει κάθε μέρα για τα ορθοσωπικά. Αλλά αν ένας πολυτραυματίας, μοιραία θα εμπλακούν όλες οι υπηκότητες. Εμπλακούν πολλές υπηκότητες. Είναι μεν, λέμε ότι είναι για τα ορθοσωπικά, αλλά γι' αυτό φροντίζουμε τουλάχιστον όσο μπορούμε με βάση τις συνθήκες να έχουμε και μια κάλυψη για τα άλλα περιστατικά. Γιατί οι νόσοι υπάρχουν, τα ακολουθούν. Όλοι τους υποχωρεί. Με τις ορθοπαιδικές και τις υπόλοιπες. Καλούμαστε τώρα κι εμείς με βάση τα δεδομένα με αυτόν τον παθολογικό τομέα που έχουμε να συνδράμουμε στο. Και υπάρχει και τρομερό πρόβλημα με την έλλειψη προσωπικού, όχι μόνο σε επίγοντα γενικά, αλλά και σε επίγοντα κυρίως, επειδή ανοίξαν οι μονάδες COVID το τελευταίο καιρό και έχουν παραδοθεί με επικουρικούς, με μετακινήσεις και με μετακινήσεις από και από τα επίγοντα και από τα βλαβήματα, έχουμε τρομερό πρόβλημα με την έλλειψη προσωπικού. Τέτοια παράδειγμα στην γενική εφημερία, 4 άτομα κάνουν διπλό βάρημα, πρωί απόγευμα ή πρωί νύχτα. Είμαστε γύρω σε 25 άτομα νοσηλευτικό και τραμεφορείς. Θέλει τουλάχιστον όλες 10, τουλάχιστον. Συνολικές και νέες του νοσηλευτικού προσωπικού ανέρχονται περίπου στις 350, γιατί τώρα κάναμε και μια αναπροσαρμογή. Προσθέσαμε κλίνες λόγω της νέας ΜΕΔ και ιατρικού γύρω στους 160 ειδικευμένους γιατρούς. Πάλι με την αναπροσαρμογή.